Χαίρετε. Ένα βίντεο ιδιαίτερο σήμερα. Ε, μου έχει κάνει παραγγελιά για αυτό το βίντεο ένα μέλος του καναλιού μας, το οποίο έχει πείσει αυτό το πρόσωπο που μου έστειλε την επιστολή να μπει στο κανάλι και να μου στείλει το mail για να κάνουμε αυτό το θέμα, το οποίο είναι παραγγελιά στην ουσία, αλλά νομίζω ότι αφορά όλους μας ή αφορά τους περισσότερους από μας ή τις περισσότερες από μας. Είναι μια νεαρή κοπέλα 24 χρονών η τις περισσοτερες απο ειναι μια νεαρη κοπελα 24 χρονων η οποια μου γράφει. Κυρία Θέκλα, γεια σου, είμαι από τη Δέσποινα. Η Δέσποινα Φλάουερ είναι η κοπέλα που έχει κάνει την σύσταση. Έχω διατροφικές διαταραχές και ιδιοψυχαναγκασμούς. Είμαι 24 μόλις χρόνων. Δεν έχω δικούς μου στην Ελλάδα, έχω στο εξωτερικό, στην Ελλάδα επίσης δεν έχω ούτε σχέσεις. Μ' αρέσουν τα events και ο κόσμος, αλλά δεν έχω φίλους, μόνο γνωστούς. Θα ήθελα να έχω, αλλά δεν έχω έτσι όπως είναι η κοινωνία μας. Είμαι μόνη μου και επίσης έχω σοβαρά οικογενειακά προβλήματα. Από μικρή είχα πολλά θέματα με τους γονείς και τη γιαγιά μου. Επίσης δεν έχω κάνει σχέση με κανέναν, Έχω όμως τα πιο όμορφα ζωάκια στον κόσμο. Χα, 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 Όλα είναι αυτά όμως. Δεν υπάρχουν. Τα έχασα τα ζωάκια μου από καρκίνο και γεροντάματα. Αυτά με δίνουν δύναμη. Τώρα έχω ένα κουνέλι που και αυτό μεγάλο με καρκίνο και ένα νέο σκυλάκι. Αυτά τα λέω γιατί με επηρέαζε περισσότερο από όλα, όπως και τα άλλα, έτσι και αυτά, αλλά πολύ περισσότερο και διαφορετικά τα δύο τελευταία που με φύγαν, δηλαδή η κοπέλα αυτή είναι 24 χρονών Ζει μόνη της στην Ελλάδα, πάσχει από διατροφικές διαταραχές και ιδιοψυχαναγκασμούς. Η μόνη της παρηγοριά ήταν τα ζωάκια της, έχει χάσει δύο από αυτά. Τώρα έχει ένα που είναι άρρωστο και ένα καινούριο σκυλάκι. Πρόσφατα έμεινα με το κουνέλι που αγαπώ τρελά και το σκύλο που ακόμα δεν είμαι δεμένη. Έχοντας και αυτό θέματα, εγώ γίνομαι ακόμα πιο αγχώδης σε πολλά άλλα. Μένω Αθήνα, και δυστυχώς μένω με κάποιους συγγενείς. Είχα μπούλινγκ στο σχολείο, παλιά από ξένους με πολλούς τρόπους. Ήμουν πολύ καλή μαθήτρια και παράλληλα είχα και έχω πολύ άσχημα ψυχαναγκαστικά. Και στη διατροφή μου κανείς δεν καταλαβαίνει τι νιώθω. Έχω ανέκαθεν παλιά μιλήσει σε ψυχολόγους αλλά σε όλη την Ελλάδα. Τι εννοώ, ναι, ενώ ότι πήγα παντού με αποτέλεσμα να κουραστώ τα ίδια και τα ίδια και να μην με βοηθάνε παρά να κοιτάνε το οικονομικό. Είναι όπως τα γράφει η κοπέλα αυτά. Ε. Από ανορεξία και βουλημία στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανείς να βοηθάει γιατί δεν ξέρουν. Και ακούω πολλά άσχετα από αυτού και οι γονεί μου δεν με νιώθουν. Όπως είπα δεν έχω και καλές σχέσεις με τους γονείς μου. Περιμένω εδώ και έξι μήνε, ίσω και παραπάνω στο γυναιτίο, αλλά δεν θα βρει άκρη εκεί. Στο γυναιτίο θα βρει άκρη και εύχομαι σύντομα να έρθει η σειρά σου. Αυτό που θέλω πιο πολύ δεν είναι να γίνω καλά από ανορεξία και βουλήμια. Μου έγινε τρόπο ζωή τόσα χρόνια. Καμία ανορεκτική και βουλήμική δεν θέλει να γίνει καλά από την ανορεξία και τη βουλήμια. Καμία. Άρα είναι φυσιολογικό που δεν θέλει. Αλλά από τα τόσα χρόνια αυτό με βασανίζει πιο πολύ είναι ψυχαναγκασμό. Και έπειτα, αν και δεν είναι στο χέρι μου, είμαι γενικά τόσο ξεκάθαρη και απόλυτη που είναι καλό, αλλά έτσι χάνω παρέε και δεν μπορώ να ξέρω γιατί αν και την πραγματικότητα λέω. Τέλο πάντων, γενικά δεν μπορώ να διαχειριστώ το να κρατήσω σχέσει και όλο τι χαλάω με το να λέω το σωστό και το πραγματικό και δεν δέχομαι το ψέμα και αυτό πειράζει τον κόσμο. Γενικά την αλήθεια. Άρα πρέπει να καταφέρω να μένω στα μη πραγματικά. Όπω και να έχει, εγώ έχω γνωστού, όχι φίλου και δεν ξέρω να κρατάω σχέσει. Επίση, όπω είπα, δεν είχα σχέση και ούτε μ' αρέσει πια έτσι όπω είναι ο κόσμο μα. Αν και θα ήθελα να μ' αρέσει αυτό που ζω, τίποτα άλλο από μένα, μάλλον θα έχω, αλλά δεν θυμάμαι τώρα να πω. Η δέσπηρα με έφερε εδώ και δεν πολύ κατάλαβα τι ακριβώ είστε εσεί, σαν ψυχολόγο, ή ειδικότητα και πώ να βοηθηθώ. Λοιπόν, εγώ είμαι ψυχολόγο. Μέσα από το κανάλι αυτό που φτιάχνω βίντεο δεν κάνω ούτε διάγνωση ούτε ψυχοθεραπεία. Αυτό που κάνω ονομάζεται ψυχοεκπαίδευση. Δίνω πληροφορίε και γνώσει στον κόσμο για να μάθουν περισσότερα γύρω από τη ψυχική του υγεία, να ενημερωθούν γύρω από τι διάφορε ψυχικέ διαταραχέ, τι είναι, ε, με ποιο τρόπο μπορούν να αντιμετωπιστούν, σε ποιου ειδικού είναι καλό να πάνε και επίση συζητάμε πάρα πολλά και για τι σχέσει εδώ. Λοιπόν, δεν ξέρω πολλά για σένα. Ε, μου έχεις γράψει ότι πάσχεις από ανορεξία θα σου μιλήσω γενικά για την ανορεξία και θα σου πω ότι η ανορεξία έχει άμεση σχέση με τους ψυχαναγκασμούς. Ανορεξία, βουλημία και ψυχαναγκασμοί βρίσκονται σε συγγενικές ομάδες ψυχικών διαταραχών. Η ανορεξία είναι μια ψυχική διαταραχή πολύ σοβαρή και πολύ επικίνδυνη για την υγεία του ασθενούς. Ναι, ο ανορεξικός ονομάζεται ασθενής και όχι πελάτης. Εδώ στο κανάλι πολύ συχνά λέω ότι ε, οι άνθρωποι που πάνε στο ψυχολόγο δεν είναι ασθενεί, αλλά είναι πελάτε. η ανορεξία είναι ασθένεια όμως στην οποία αυτή η ασθένεια υπάρχει το εξής πρόβλημα στον εγκέφαλο το πρόσωπο που είναι ανηρεξικό πιστεύει ότι είναι παχουλό ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι στην πραγματικότητα μπορεί να είναι και πολύ πιο αδύνατο από το φυσιολογικό μπορεί να είναι στα όρια της κατάρρευσης Μπορεί μια κοπέλα για παράδειγμα να είναι ύψο όπω εμένα 1,63 κιλά και να φτάσει να γίνει 1,63 εκατοστά και να φτάσει να γίνει 35 κιλά, να γίνει 37 κιλά, να γίνει 33 κιλά και να κινδυνεύει η ζωή τη. Πρόκειται για μια ψυχική διαταραχή πολύ σοβαρή, η οποία παρατηρείται συνήθω σε γυναίκε, υπάρχουν όμω και τα γεγραμμένα περιστατικά που παρατηρείται σε άνδρε, η οποία αυτή η διαταραχή δεν είναι κάτι που συμβαίνει τυχαία. Χρειάζεται να συνδράμουν πολλοί παράγοντες και γενετικοί και περιβαλλοντικοί για να φτάσει ένα πρόσωπο στο σημείο που να έχει μια λαθεμένη εικόνα του εαυτού του, να κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη και ενώ απέναντι του να βρίσκεται ένα σκελετωμένο πρόσωπο, το οποίο έχει πολύ 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 λίγο βάρο και έχει πολύ χαμηλότερο λίπο από το φυσιολογικό για να μπορεί να λειτουργήσει ο οργανισμό του, να βλέπει παραμορφωμένα στον καθρέφτη ότι είναι παχουλό, ενώ δεν είναι. Γράφει ότι έχει μιλήσει σε πολλού ψυχολόγου σε όλη την Ελλάδα. Και γράφει ότι έχει πάει σε ψυχολόγου και η έγνοια του είναι τα χρήματα. Να μου επιτρέψει να διαφωνήσω μαζί σου, ότι όλοι οι ψυχολόγοι στην Ελλάδα σκέφτονται μόνο τα χρήματα, ότι όλοι οι ψυχολόγοι στην Ελλάδα δεν μπορούν να σε βοηθήσουν. Δεν ξέρω τι κάνει ο κάθε ψυχολόγο. Σαφώ, όπω σε όλα τα επαγγέλματα, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι τόσο καλοί στη δουλειά του. Έτσι, και στο επάγγελμα του ψυχολόγου, μπορεί να υπάρχουν και συνάδελφοι που να μην κάνουν τόσο καλά τη δουλειά του. Όμω, η μικρή πείρα που έχω από νορεξία. Παρόλο που έχω εργαστεί 20 και πλέον χρόνια ως ιδιώτης ψυχολόγος, πολύ λίγα περιστατικά ανορεξίας έχω δει, ακριβώς επειδή οι ασθενείς με ανορεξία δεν πιστεύουν ότι έχουν πρόβλημα και δεν θέλουν να πάνε στο ψυχολόγο. Πιστεύουν ότι το πρόβλημα τους δεν είναι ότι δεν τρώνε, ότι αποστιώνονται και ότι κινδυνεύουν να πεθάνουν από την πείνα, πιστεύουν ότι τα προβλήματα τους είναι άλλα. Και δεν δέχονται να κάνουν θεραπεία για να ξεπεράσουν την ανορεξία. Πολύ όρθα το είπε, εξ όσων γνωρίζω και εγώ, δεν υπάρχουν, μπορεί να υπάρχει, δεν ξέρω, είμαι Κύπρο, εγώ ζω στην Κύπρο. Ζω στην Κύπρο, δεν ζω στην Ελλάδα, τα πείτε τα παρακολουθεί τα περισσότερα κόσμος από Ελλάδα, αλλά ζω στην Κύπρο. Ε, ξέρω ότι υπάρχουν στο Λονδίνο, ξέρω ότι υπάρχουν στην Αμερική εξειδικευμένα κέντρα για ε, ε, θεραπεία ανθρώπων με ανορεξία που είναι κάποιοι χώροι στους οποίους πας και μένεις, όπως μένει κάποιος που κάνει απεξάρτηση από τα ναρκωτικά, κλειστές κοινότητες, που εκεί γίνεται μια πολυπαραγοντική προσέγγιση αυτού του πολύ σοβαρού προβλήματος ψυχικής και σωματικής υγείας που ονομάζεται ενορεξία. Με ένα ψυχολόγο μόνο δεν μπορείς να το ξεπεράσεις, με ένα διατροφολόγο μόνο δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Χρειάζεται, κόρη μου, να, να, να δεχτείς συντονισμένη βοήθεια από ομάδα ειδικών. Στη δικιά σου την περίπτωση θα έλεγα ένας διατροφολόγος ή διαιτολόγος μαζί με ένα ψυχίατρο και μαζί με ένα ψυχολόγο. Γιατί λέω ψυχίατρο. Λέω ψυχίατρο γιατί αναφέρει στους ψυχαναγκασμούς. Οι ψυχαναγκασμοί είναι ένα ψυχιατρικό σύμπτωμα το οποίο χρειάζεται οπωσδήποτε φαρμακευτική αντιμετώπιση. Και στην αντιμετώπιση της ανορεξίας πολύ συχνά χρησιμοποιούνται αντικαταθλιπτικά φάρμακα σε συνδυασμό με την ψυχοθεραπεία, και σε συνδυασμό με τη διατροφή που κάνει κάποιο με ένα διαιτολόγο και τη βοήθεια που παίρνει από ένα διαιτολόγο για να βάλει λίγο βάρο πίσω, για να, φ... για να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο και να μην παχύνει κιόλα. Γιατί ο φόβο είναι μεγάλο να παχύνει. Δηλαδή, μπορεί μια κοπέλα να πάει στα 30 κιλά, στα 33 κιλά, στα 35 κιλά και να φοβάται να φάει με τυχόν και γίνει 70 ή 80 κιλά. Λοιπόν. Η, η, συστηματική αντιμετώπιση, η ολιστική αντιμετώπιση είναι από ομάδα ειδικών. Διαιτολόγο, ψυχίατρο και ψυχολόγο, οι οποίοι να συνεργάζονται μεταξύ του, να μιλάνε μεταξύ του και εσύ να συνεργάζεσαι και με αυτού του τρει. Έχει πολύ σοβαρό θέμα υγεία. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα υγεία. Το πρόβλημά σου δεν είναι ότι είσαι παχουλή. Το πρόβλημα σου δεν είναι ότι πρέπει να κάνει γυμναστική για να δυνατήσει. Το πρόβλημα σου είναι ότι έχει σοβαρό θέμα ψυχική υγεία που ονομάζεται νευρική ανορεξία και επίση έχει και ψυχαναγκασμού, οι οποίοι πάνε πακέτο συνήθω με, με, την νευρική ανορεξία. Και πρέπει να κάνει θεραπεία. Δεν είμαι ψυχίατρο, αλλά ένα ψυχίατρο είμαι σίγουρη πω θα σου συνταγογραφήσει κάποια μορφή αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, τα οποία θα βοηθήσουν να επανέλθει η ισορροπία στον εγκέφαλό σου, να σταματήσουν οι ψυχαναγκασμοί και με τη βοήθεια του ψυχολόγου και του διαιτολόγου να διαχειριστεί το κομμάτι τη ανορεξίας και με τη βοήθεια του ψυχολόγου το κομμάτι της γνωστικής διαχείρισης των ψυχαναγκασμών. Το άλλο κομμάτι που περιγράφει είναι ότι δεν έχει καλές σχέσεις με την οικογένειά σου και ότι δεν έχει στενές, στενές και βαθιές σχέσεις με τους ανθρώπους της ζωής σου. Έχεις απλώς γνωστού και όχι φίλους και αναφέρεις ότι λες την αλήθεια, η αλήθεια δεν είναι αρεστή και αυτό σε κάνει να μην είσαι ευπρόσδεκτη για φιλίες από τους άλλους. Ε, καταλαβαίνω από όσα μου γράφεις ότι είναι πολύ πιθανό να έχεις θέματα κοινωνικοποίησης, τα οποία είναι απολύτω κατανοητά τη στιγμή που είσαι μια τόσο νεαρή κοπέλα και υποφέρεις τόσα πολλά χρόνια, γύρω στα 10 χρόνια μου έχεις γράψει, από ψυχαναγκασμούς και διατροφικές διαταραχές. Ε, αγάπη μου, ε, είναι πολύ δύσκολο αυτό που περνάς, ε, μία από τι μεγάλε δυσκολίε τη νευρική ανορεξία ή τη βουλημία και γενικά των διατροφικών διαταραχών είναι το να παραδεχτεί το ίδιο το πρόσωπο ότι δεν είναι καλά και ότι έχει θέμα υγεία σοβαρό. Γι' αυτό το λόγο, όταν δεν παραδεχόμαστε το πρόβλημά μα, μπορεί να πάμε στον ψυχολόγο και να βρούμε μια φορμή άθελά μα, όχι επίτε και Α, δεν με βοηθάει. Α, θέλει μόνο να πάρει τα λεφτά μου. Α, δεν είναι καλό. Α, δεν είναι καλή. Δεν σου λέω ότι το κάνει επίτηδε, αυτό είναι ένα από τα συμπτώματα της διαταραχής σου να αρνείσαι την πραγματικότητα. Είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας που θα λέγαμε εδώ στο κανάλι. Άρα ανακεφαλαιώνοντας, ε, η Δέσποινα σου είπε να στείλει εδώ επιστολή γιατί ξέρει η Δέσποινα ότι εδώ συζητάμε τέτοια θέματα. Εγώ η λύση που έχω να σου προτείνω είναι να μιλήσεις, αν πηγαίνεις σε διατολόγο, κατάλαβα ότι πηγαίνεις σε διατολόγο, να μιλήσεις με τη διατολόγο σου και να της πεις ότι θέλει να, θέλεις να συνεργαστεί με ένα ψυχολόγο και ένα ψυχίατρο και να δουλέψουν και τρεις μαζί σαν ομάδα, ως ομάδα, για να σε βοηθήσουν πολύ παραγοντικά να αντιμετωπίσεις το θέμα σου. Το ιδανικό θα ήταν να πας να μπει σε μια κλειστή κοινότητα απεξάρτησης από διατροφικές διαταραχές, που ξέρω ότι έχεις στην Αγγλία, ξέρω ότι έχεις στην Αμερική και σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν ξέρω αν έχεις στην Ελλάδα. Πραγματικά, αν μπορείτε εσείς στα σχόλια, εσεί στα σχόλια, γιατί εδώ στο κανάλι έχουμε πολύ καλό κόσμο στα σχόλια, ο οποίο μπαίνει και γράφει τη γνώμη του. Αν γνωρίζετε ότι υπάρχουν κέντρα αντιμετώπιση βουλημικών και ε, βουλημία και ανορεξία, διατροφικό διαταραχό στην Ελλάδα που γίνεται πολυπαραγωγική προσέγγιση, γράψτε το στα σχόλια. Ε, μικρή μου, είσαι 24 χρόνων. Αυτό που έχει είναι πάρα πολύ σοβαρό, κινδυνεύει η ζωή σου και η υγεία σου από αυτό και χρειάζεσαι βοήθεια από ομάδα ειδικό. Τώρα για τους γονείς σου, για τους φίλους, για τους γνωστούς, όλοι όταν δεν είμαστε καλά ψυχικά, όταν έχουμε ένα θέμα που μας απασχολεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να είμαστε κοινωνικοί και να διασυνδεθούμε με τους άλλους ανθρώπους με έναν τρόπο αποτελεσματικό. Δεν σου λέω ότι φταίσαι εσύ, σαφώς η κοινωνία έχει αλλάξει, σαφώς η κοινωνία έχει χαλάσει, όμως στην παρούσα φάση πρέπει να κάνεις θεραπεία για να Αποκαταστήσει τη σχέση σου με τον εαυτό σου. Επειδή ένα άνθρωπο που πάσχει από ανορεξία έχει την χειρότερη σχέση που θα μπορούσε να έχει με τον εαυτό του, δεν του αρέσει ο εαυτό του, απορρίπτει πλήρω τον εαυτό του, ε, ε, καταδικάζει τον εαυτό του σε πείνα, έχει κακή γνώμη για τον εαυτό του και γενικότερα ένα άνθρωπο που έχει ανορεξία δεν έχει καθόλου καλή σχέση με τον εαυτό του. Και είπαμε, αυτή η σχέση με τον εαυτό σου θα διορθωθεί με τη βοήθεια ψυχιάτρου, ψυχολόγου και διαιτολόγου. Σου στέλνω την αγάπη μου. Για τι φιλίε έχουμε playlist στο κανάλι το οποίο μπορεί να παρακολουθήσει και για διάφορα άλλα θέματα. Έχουμε πάνω από 2.000 βίντεο εδώ στο κανάλι που συζητάμε τέτοια θέματα. Σου στέλνουμε όλοι εδώ στο κανάλι την αγάπη μα. Μια νοερή αγκαλιά. Είναι δύσκολο αυτό που περνά και ευχόμαστε να, να ζητήσει βοήθεια από συντονισμένη ομάδα ειδικών ώστε να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Γνωρίζω κοπέλε οι οποίε το αντιμετώπισαν και μπόρεσαν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή μετά. Γνωρίζω όμω και περιπτώσει γυναικών που δεν κατάφεραν να τον αντιμετωπίσουν ή δεν είχαν την κατάλληλη βοήθεια να τον αντιμετωπίσουν και έχασαν τη ζωή του από την ανορεξία. Είναι επικίνδυνο πράγμα η ανορεξία. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Τώρα μέσα στο μυαλό σου έχει ότι είσαι παχουλή και πρέπει να αναδυνατίσει: ότι, ότι η ανορεξία και η βουλημία δεν είναι πρόβλημα για το σου γίνει τρόπο ζωή, όμω αυτό είναι το σοβαρότερο σου πρόβλημα. Η ανορεξία. Πάρα πολύ σοβαρή. Επικίνδυνη για τη ζωή σου. Σε παρακαλώ, αγάπη. Σε παρακαλώ πολύ. Και στο Εγινήτιο έχουν εξαιρετικού ειδικού. Ε, εύχομαι σύντομα να σε δεχτούν και να, να ακού τι σου λένε οι ψυχολόγοι, να ακού τι σου λένε οι ψυχιατροί, να ακού τι σου λένε οι διαιτολόγοι, γιατί θέλουν το καλό σου. Η, η διαταραχή σου, η αρρώστια σου εντό αγωγικών έχει αυτό το χαρακτηριστικό να θεωρεί ότι ό,τι σου λένε οι άλλοι είναι λάθο. Ό,τι σου λέει ο ειδικό είναι λάθο και ό,τι σου το λένε για να σε παχύνουν, ενώ εσύ προσπαθεί και αγωνίζεσαι να μην παχύνει προσπαθείς να αποκτήσεις έλεγχο πάνω στη ζωή σου με έναν τρόπο αυτοκαταστροφικό για το σώμα σου, δεν το κάνεις επίτηδες, είναι η φύση της διαταραχής σου αυτής, αλλά αυτή η διαταραχή θέλει οπωσδήποτε θεραπεία. Δεν θέλει γυμναστική, δεν θέλει δίαιτα, θέλει θεραπεία, ψυχοθεραπεία, φάρμακοθεραπεία και τη βοήθεια του διατολόγου φυσικά για να μην φτάσουμε σε άλλα σημεία. διαιτολόγος, ψυχίατρος και ψυχολόγος. Αυτοί οι τρεις ομάδα για την αντιμετώπιση της νευρικής ανορεξίας. Έχεις την αγάπη μου, κόρη μας. Και είσαι τυχερή που έχει τη δέσπινα στη ζωή σου, που νοιάζεται για σένα. Πραγματικά μου έχει στείλει πόσα μέλη δέσπινα. Μετά έχει πρίξει δέσπινα. Κοινό. <laughs> μου έχει στείλει mail και μου λέει: Απάντησε στην κοπέλα, απάντησε στην κοπέλα, απάντησε στην κοπέλα, γιατί την αγαπώ. Και θέλω να τη δω να γίνεται καλά. Σου εύχομαι να γίνει καλά σύντομα. Mm.